Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη τελετή για την ένταξη του Ζαγορίου στην UNESCO που θα γίνει στις 24 και 25 Μαΐου, παρουσία κορυφών παραγόντων της UNESCO και φυσικά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Η εγγραφή του Ζαγορίου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην κατηγορία των πολιτιστικών τοπίων θα γιορταστεί εκείνες τις δύο ημέρες, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται η οικουμενική αξία ενός ελληνικού νεότερου πολιτιστικού αγαθού. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Γιώργος Κουβέλλος, τα χρονοδιαγράμματα είναι πιεστικά, καθώς είναι πολλά αυτά που πρέπει να τρέξουν ταυτόχρονα και αφορούν τόσο σε πρακτικά θέματα, όπως η εγκατάσταση του γραφείου της UNESCO, όσο και σε ουσιαστικά, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση που θα υπογραφεί από Δήμο, Περιφέρεια και Υπουργείο Πολιτισμού. Το τελικό στάδιο σχετικά με την προγραμματική σύμβαση με Δήμο, Περιφέρεια και Υπουργείο. Και όπως έχουμε πει, ότι η εκδήλωση θα γίνει στο τοπικό διαμέρισμα της Βίτσας τέλη Μαΐου. Παρουσία και του Πρωθυπουργού. Παρουσία και του Πρωθυπουργού και αρκετών, ακριβώς, και αρκετών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και ενδεχομένως και κάποιων από το εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε με μεγάλη προσπάθεια να επιτύχουμε, όπως έχω πει στο έργο μας, να γίνει το Ζαγόρι ένα κέντρο, όπως είπατε και εσείς, πολιτισμού. Αφενός μεν ότι ο κύριος στόχος του Δήμου είναι να διατηρήσουμε την απαράμιλη αυτή φυσική και ομορφιά και την αρχιτεκτονική την οποία έχουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Δόθηκε της ευκαιρίας, ο Δήμαρχος ρωτήθηκε και για τα επερχόμενα τριήμερα αποκριάς, αλλά και αυτό της 25 Μαρτίου. Όπως είπε, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις και πολλά από τα χωριά του Ζαγορίου θα δεχτούν ξένους επισκέπτες. Πράγματι έτσι είναι, κύριο Επιτρέποντας βέβαια, και από ό,τι γνωρίζουμε ότι ο καιρός θα είναι καλός αυτές τις μέρες. Το Ζαγόρι είναι πανέτοιμο, περιμένει τους επισκέπτες να απολαύσουν τις γεύσεις μας, να απολαύσουν το τοπίο μας και να γυρίσουν ξανά ο κόσμος πίσω στις δουλειές τους. Είναι ένα καλό τρίμερο δηλαδή και για την πρώτη αποκριά, δεύτερη που τυχαίνει να είναι και 25 Μαρτίου. Αμέσως μετά 25 Μαρτίου. Είναι πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές κρατήσεις, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά δωμάτια. Ο καθένας μπορεί να βρει και σε πολύ καλές τιμές στο Ζαγόρι.